έξω από την Αγία Φωτεινή οι κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί για ένα αυτοκίνητο τουλάχιστον 3 φορές και έχουν κάνει και αντίστοιχες καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα Νέας Σμύρνης. Έχουν ήδη δοθεί 3 παραβάσεις για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και έχει καλεστεί γερανός για να το σηκώσει. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω σε διάβαση πεζών και αμαία. Η ανταπόκριση από ό,τι μαθαίνουμε ήταν άμεση. Ας ελπίσουμε ότι τέτοια περιστατικά στη Νέα Σμύρνη θα σταματήσουν. Όντως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη. Αυτό βεβαίως δεν δικαιολογεί τους κατόχους αυτοκινήτων να παρκάρουν πάνω στις συγκεκριμένες διαβάσεις των πεζών και των αναπήρων. Από ό,τι φαίνεται, η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη και σύντομη. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο γερανός καλεστεί και έρθει, εφόσον μπορέσει να περάσει από στενούς δρόμους της Νέας Μήνης, που και αυτοί έχουν παρκαρισμένα, όχι απαραίτητα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όχι απαραίτητα παράνομα, με μία απλή κίνηση το βάζει πάνω στο γερανό, απλά το τράβηξε, δηλαδή πάνω στη ράμπα. Και αυτό ήταν. Βεβαίως προκαλεί μεγάλη αίσθηση πως ο συγκεκριμένος οδηγός μετά από 3 παραβάσεις δεν πτωήθηκε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του. Είναι σαν να διαφόρησε ουσιαστικά. Βεβαίως και αν κοιτάξετε τους οι αλλοκαθαριστήρες, φαίνεται ότι και οι κάτοικοι μπήκαν στον κόπο να τον ενημερώσουν για το τι συμβαίνει. Αλλά εκείνος αδιάφορος. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Και ο άνθρωπος έχει κάποια προσωπική δυσκολία. Από την άλλη όμως, να παρκάρει πάνω σε διάβαση, αυτή είναι η διάβαση μετά. Μετά την απομάκρυση του αυτοκινήτου. Ήταν τόσο απλό τελικά. Το παίρνει και φεύγει. Η επόμενη ερώτηση είναι πού ο συγκεκριμένος οδηγός θα βρει το αυτοκίνητό του για να το παραλάβει.